Τι και αν τα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης διανύουν ήδη το δεύτερο τετράμινο της σχολικής χρονιάς, τα κενά στις ώρες διδασκαλίας παραμένουν με τους αδικημένους του συστήματος να είναι οι μαθητές της ενδοχώρας. Το κενό που άφησε στο Λύκειο Σφακίων φιλόλογος λογοκοίησης έχει μερικώς καλυφθεί με εσωτερική μετακίνηση, ενώ εκκρεμεί κάλυψη των επιπλέον 15 ωρών για την ίδια ειδικότητα. Προκύψαν κενά, όπως προκύπτουν κάθε χρόνο τέτοια εποχή, μετά από υποβολή αδειών από εκπαιδευτικούς. Στα Σφακιά, ενώ είχαμε καλύψει το ωράριο του φιλολόγου, η φιλόλογος που υπηρετούσε εκεί, έφυγε με άδεια εγκυμοσύνης. Άφησε λοιπόν ένα ολόκληρο ωράριο. Καταφέραμε και καλύψαμε το μισό της ωράριο από τις 23 ώρες στις 10 με εσωτερικές μεταβολές, προκειμένου να συνεχίζεται να διδάσκεται το πανελλαδικό μάθημα. Και έχουμε ζητήσει για άλλες 15 ώρες εκπαιδευτικό φιλόλογο με την υποβολή, την καταχώρηση των κενών που κάναμε την περασμένη Τρίτη, πριν μερικές μέρες δηλαδή. Στο ίδιο Λύκειο υπολείπονται έστω και λίγες ώρες τα μαθήματα φυσικής και χημίας. Για 2 και 4 ώρες φυσική και χημεία θα καλυφθεί και αυτό εσωτερικά, από ό,τι φαίνεται, αν και έχει ζητηθεί. Και κάποια άλλα τα οποία προκύπτουν κατά τη διάρκεια των ημερών. Δηλαδή, καταλαβαίνετε ότι οι άδειες του εκπαιδευτικού προσωπικού που προκύπτουν σε αυτό το χρονικό σημείο είναι αυτές που δημιουργούν τα κενά. Όσο για τη θέση μαθηματικού στο Λύκειο Βουκολιών, ο προϊστάμενος της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Χανίων, Στέλιος Ζερβάκης, υπογράμμισε ότι αναμένεται να σταλεί άμεσα εκπαιδευτικός. Και δοθεί στο Υπουργείο μαζί με το κενό των Σφακίων και περιμένουμε εντός των ημερών, μπορεί και αύριο, να έχουμε τις προσλήψεις των εκπαιδευτικών. Τι μέλη γενέστε όμως για τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα? Εάν δεν υπάρξει η δυνατότητα κάλυψης του κενού για τον λόγο ότι ο συνάδελφος ή η συναδέλφισσα που θα διοριστεί δεν θα προσέλθει, θα προσπαθήσουμε με εσωτερικές διαδικασίες να καλύψουμε τουλάχιστον τις 7 ώρες του μαθήματος των πανελλαδικών εξεταζόμενων. Αυτό. Δεν μπορούμε να πάμε παραπέρα. Δεν έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε πλήρη κάλυψη ωραρίου γι' αυτό. Μόνο με αναπληρωτή.